Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή «Πάνω απ' όλα υγεία» μας. Συζητάμε για τα ακουστικά βαρικοΐας και ουσιαστικά ενημερώνουμε σε σχέση με τη χρήση τους σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά εφαρμόζουν ένα ακουστικό και σε αυτούς οι οποίοι πρόκειται ίσως να ασχοληθούν με το πρόβλημα της βαρικοΐας τους και θέλουν να κάνουν εφαρμογή του ακουστικού τους. Κοντά μας είναι ο κύριος Σπύρος Μάνης, ο οποίος είναι ακοουπροθετιστής και μας δίνει βασικά πληροφορίες για αυτό το θέμα και μας ενημερώνει πάνω σε θέματα τα οποία είναι καθημερινά και επίκαιρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πριν προχωρήσουμε σε άλλα ενδιαφέροντα θέματα, όπως πούμε για τα ταμεία, για τα κόστη, ίσως κάποιοι έμεσα των ακουστικών, κύριε Μάνη, να πούμε λίγο για τη βαρικοΐα. Τα ακουστικά βαρικοΐας ουσιαστικά εφαρμόζονται σε κάθε βαρικό. Δηλαδή, η βαρικοΐα εξαρτάται και από το είδος του ακουστικού, το ακουστικό από τη βαρικοΐα. Ναι, ναι. Τι συμβαίνει, για πέστε μας. Αν ένας άνθρωπος είναι βαρύκος, μπορούμε κατά 95% να εφαρμόσουμε ακουστικό βαρικοΐας. Μάλιστα. Δηλαδή, καλύπτει, αυτό που σας έλεγα πριν, ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει, καλύπτει πια και τις υπολειμματικές βαρικοΐες, δηλαδή βαρικοΐα που στην τελευταία της μορφή, ακόμη και αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να τις καλύψει. Σας είπα πριν ότι ένα ακουστικό ψηφιακό μπορεί να ρυθμιστεί ακριβώς πάνω στο πρόβλημα του καθενός. Πια τα ψηφιακά ακουστικά μπορούν να καλύψουν μέχρι και 100, με 100, 110 δεσιμπέλ, 120 δεσιμπέλ βαρικοΐα απώλεια. Μπορεί να βοηθήσει έναν ασθενή να ακούσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα λοιπόν όλα τα είδη βαρικοΐας, είτε αυτή η βαρικοΐα είναι μικρή, έτσι, είτε είναι μεγάλη, μπορεί ένα ακουστικό βαρικοΐας να βοηθήσει και να κάνει το άτομο ουσιαστικά να μπει στην καθημερινότητα, να επικοινωνήσει, να αρχίσει να ακούει. Και βασικά να επικοινωνεί, αυτό μας ενδιαφέρει. Ανάλογα βέβαια και αν είναι νέο άτομο, αν είναι μεγάλο άτομο και αν είναι και ένας επαγγελματίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπατε, γιατί συνήθως για να φτάσει μια βαρικοΐα, να είναι υπολειμματική βαρικοΐα, πάει να πει ότι το έχει αφήσει χρόνια το θέμα. Αυτό είναι το χειρότερο. Ουσιαστικά τι παθαίνουμε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις. Να το πω, μιλάω απλά γιατί ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει. Θα το πω απλά. Ξεχνάμε να ακούμε. Με απλές λέξεις, για να μην πω ακριβώς τι γίνεται στο μηχανισμό του αυτιού. Ξεχνάμε να ακούμε. Ακούμε τον εγκέφαλο ουσιαστικά. Δηλαδή, το αυτί μας απλά λαμβάνει τα σήματα και τα στέλνει. Όταν λοιπόν ο εγκέφαλος έχει να ακούσει χρόνια, ουσιαστικά ξεχνάει τους ήχους. Κοιμάται ουσιαστικά ακριβώς. Και αυτός αρχίζει και κοιμίζεται. Ακριβώς. Και δεν ακούει πραγματικά ήχους τους οποίους... Ξεχνάει, τους ξεχνάει. Αυτό είναι το σημαντικό. Και όσο πιο πολύ θέλετε να πείτε παραμελούμε την ακοή μας, ακριβώς. Μας παραμελεί και αυτή. Έτσι, γιατί δεν δίνουμε ρεθίσματα ουσιαστικά στον εγκέφαλο. Και όταν πάμε να εφαρμόσουμε ένα ακουστικό, αυτό δηλαδή οι πιο δύσκολες περιπτώσεις σε μένα, ας πούμε, είναι ότι βλέπεις έναν βαρικό ο οποίος κάνει ένα ακούγαρμα, το βλέπω. Έχει μεγάλο βαθμό βαρικοΐας. Ρωτάω γιατί το άφηνες τόσο καιρό. Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Σωστά. Είναι μια πορεία αυτή. Μπράβο. Έφτασε στο αμήν, δηλαδή να μην μπορεί να επικοινωνήσει καθόλου πια και μετά να βάλει ακουστικό βαρικοΐας. Πιο δύσκολη εφαρμογή για μας. Φυσικά. Βέβαια, πια σας είπα ότι το καλό είναι ότι η τεχνολογία μας παρέχει τόσα μέσα που μπορούμε και σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά όμως. Τώρα έτσι καλομαθαίνεται όμως τον κόσμο, οι οποίοι έχουν πραγματικά κάποια άτομα έχουν μικρό βαθμό βαρικοΐας και δεν θα έρθουν να επισκεφτούν τον ακοπροθετιστή. Δηλαδή, ακόμα και λίγο να μην ακούμε, πρέπει να πάμε να κάνουμε μία, όπως είπαμε και στον πρώτο μέρος της εκπομπής, να κάνουμε διάγνωση ουσιαστικά. Σας είπα και στη συνέντευξη. Γιατί όσο περνάμε, χειρότερα γίνεται η κατάσταση. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Όσο πιο γρήγορα γίνει η διάγνωση και το προλάβουμε. Το ακουστικό έχει την ιδιότητα, θα το ξαναπώ, να κρατάει, να προσπαθεί να κρατήσει την ακοή. Δηλαδή, ένα ακουστικό μαζεύει ήχους, τους στέλνει, τους επεξεργάζεται, στέλνει τα μηνύματα και θυμόμαστε να ακούμε πάντα. Αυτό είναι το μυστικό. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα βάλεις, τόσο πιο πολλούς ήχους θα θυμάσαι πάντα. Όσο το αφήνεις, ξεχνάς. Και μετά για να τους ξαναθυμηθείς, είναι πιο δύσκολο. Αυτό είναι πάρα πολύ και λογικό. Και όταν το αφήνουν, πάει σε μεγάλη ηλικία πια. Και όσο μεγαλώνεις, έχεις και άλλα θέματα. Και μην ξεχνάτε ότι. Όταν χάνεις επικοινωνία, το ακουστικό βαρικοΐας προκαλεί και άλλα πράγματα. Έχω ανθρώπους που προκαλεί, είναι παράγοντες άνοιας, κατάθλιψης. Αυτό ακριβώς και εμένα αυτά έρχονται στο μυαλό μου τώρα. Η νόσος Αλτσάιμερ, η άνοια, η κατάθλιψη που είναι και... Και όμως παίζει ρόλο και η βαρικοΐα σε αυτό το θέμα. Ειδικά βλέπω ανθρώπους που όταν ήταν ενεργοί, ήταν δηλαδή
πριν γίνουν συνταξιούχοι, να φτάσουν τρίτη ηλικία που λέμε, ήταν αξιοπρέπειες άνθρωποι, μιλούσαν, ήταν κοινωνικοί. Ξαφνικά όταν αντιληφθούν ότι δεν ακούνε, ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε μια παρέα, υπάρχει. Απομονώνονται. Απομονώνονται, ξέρετε γιατί. Γιατί επειδή είχαν αξιοπρέπειες, ήταν νέοι, ντρέπονται. Ναι. Κάθονται στην άκρη, δεν συμμετέχουν. Το μυαλό των ηλικιωμένων αρχίζει να δουλεύει αλλιώς μετά, αποξενώνονται και δημιουργούν άλλα θέματα. Ναι. Βλέπω ότι πια. Γιατί συνήθως σε μένα το μεγαλύτερο ποσοστό που έρχεται να ενημερωθεί, ξέρετε, είναι ο περίγυρος του ασθενούς. Δηλαδή είναι ένα παιδί που ζει με τον πατέρα του ή ο σύζυγος ή η σύζυγος. Ένα παιδί που ο πατέρας καταλαβαίνει ότι το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα, την ακούει και δεν ακούει καλά. Ναι, έρχεται ίδιος ο πατέρας. Τώρα μιλάω για τους ηλικιωμένους. Τα παιδιά συνήθως. Α, εννοείται. Ναι, με τους ηλικιωμένους. Μιλάμε για που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Ναι. Τα παιδιά λένε, κύριε Μάνη, τον πατέρα μου κάτι να τον κάνουμε να το βοηθήσουμε ή τη μητέρα μου. Ή και σύζυγος με σύζυγο. Γιατί μέσα στο σπίτι είναι δύσκολες συνθήκες. Οι συνθήκες διαβίωσης ενός βαρικού είναι δύσκολες. Ξέρετε, πάνω πριν να ζείτε με ένα βαρίκο, να προσπαθεί να δει τηλεόραση μαζί και να μην μπορείτε. Γιατί ο βαρύκος αντιδεί στο 100 την τηλεόραση. Ενώ εμείς μπορούμε ακόμη στο 30, ας πούμε. Έτσι. Αυτές είναι δύσκολες συνθήκες. Γι' αυτό σου λέω ότι μου το φέρει ο περίγυρος κυρίως. Ναι. Το ασθενούς. Για να δοκιμάσει, να δει τι γίνεται με τα ακουστικά. Τώρα ήθελα από το ένα θέμα πάμε στο άλλο. Ναι. Να τονίσω αυτό για τη δωρεάν επίσκεψη. Ότι μπορείτε εσείς να πάτε κατοίκον. Όχι δωρεάν, συγγνώμη, λάθος. Την επίσκεψη κατοίκον. Ναι, το κάνουμε στο κέντρο μας. Μπορείτε δηλαδή να επισκεφτείτε κάποιο άτομο το οποίο έχει πρόβλημα ή κάποιους συγγενείς, όπως είπατε τώρα. Γιατί θέλω να το συνδυάσω με αυτό. Λέει ότι ο πατέρας μου έχει πρόβλημα ή η μητέρα μου. Μπορείτε να πάτε στο σπίτι να τον επισκεφτείτε και να κάνετε διάγνωση. Και να εφαρμόσετε και το ακουστικό. Έτσι, ό,τι κάνουμε στο κέντρο μας, το κάνουμε και στο χώρο. Δηλαδή, έχουμε τα κατάλληλα μηχανήματα. Πηγαίνουμε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι κατάκητοι, οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, δεν μπορούν να κινηθούν. Σωστά. Και έχουν παρόλα αυτά και τη βαρικοία. Και έχουν και παρόλα αυτά που είναι σημαντικό ακριβώς. Θέμα. Άρα, λοιπόν. Οπότε, έχουμε όλο τον εξοπλισμό, πηγαίνουμε κατοίκον, ωραία. Κάνουμε τη μέτρηση εκεί, κάνουμε και το δοκιμή στο χώρο. Και την εφαρμογή ακόμη. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό. Έχω τέτοια περιστατικά αρκετά. Έχει περισσότερο τρέξιμο. Δηλαδή, ναι. Εφαρμογή λοιπόν ακουστικού με τον ασθενή κάνετε εσείς. Ακριβώς. Γιατί γίνεται και εφαρμογή ακουστικού χωρίς τον ασθενή. Συμφωνείτε? Όχι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν γίνεται πια. Δεν γίνεται. Και όμως αυτό προωθείται. Προωθείται, ναι. Τι γίνεται, δηλαδή βλέπουμε στη τηλεόραση τηλεμάρκετινγκ. Όλο αυτό ακριβώς. Το οποίο ακουστικά, ελάτε να πάρετε το ακουστικό. Τι να πάρει, το στέλνουν. Α, το στέλνουν και όλες. Το στέλνουν. Πληρώνεις τις αντικατοπτρικές και το στέλνουν. Σωστά. Δυστυχώς είναι. Έχω αυτή την ερώτηση, την έχω. Έχω αρκετό κόσμο που έρχεται. Μου λέει, Σπύρο, βλέπω στην τηλεόραση που λένε ένα ακουστικό. Ενισχυτικό ακοής, νομίζω. Κάπως έτσι, αν και δεν το θυμάμαι ακουής, πολύ καλά. Ναι, παίζουν, ναι, νομίζω ότι παίζουν με τις λέξεις, γιατί δεν είναι ακουστικό βαρικό. Μπράβο, ναι, δεν λένε για ακουστικό, λέει ενισχυτικό ακουής. Κάπως έτσι νομίζω. Έχω περιστατικά με ανθρώπους που το έχουν φορέσει. Ναι. Και ποιος δεν θέλει να το φορέσει από αυτούς που δεν ακούνε, κύριε Μάνη. Ακούστε λίγο να σας πω κάτι. Ναι. Είχα ένα περιστατικό πρόσφατα το οποίο το πήρα. Τον είχα μετρήσει. Του είχα κάνει μέτρηση, είχα δει το ακούγραμμά του. Το φόρεσε 4 μήνες για να μην σας απολογώ. Ξαναμετρήσαμε την ακοή του σε 4 μήνες γιατί το φορούσε. Η ακοή του καταστράφηκε. Πω. Καταστράφηκε. Δηλαδή αυτό το ακουστικό, αυτά τα ακουστικά δεν έχουν καμία επεξεργασία του ήχου. Είναι σαν να σας βάζω σας ένα μεγάφωνο στο αυτί συνεχόμενα όλη μέρα. Δεν θα σας καταστρέψει την ακοή. Σαφώς. Θα σας την καταστρέψει. Έτσι, αυτό παρ' όλα αυτά ο κόσμος και λόγω της οικονομικής κρίσης. Λόγω της οικονομικής κρίσης, ναι. Ο κόσμος πια δεν γνωρίζει. Τώρα να πεταχθούν και σε άλλο θέμα. Είναι τα ταμεία. Τα οποία τώρα ο ΕΟΠΗ. Θα σας το ρωτούσα έτσι κι αλλιώς αυτό και έχω απορίες σε σχέση με αυτό. Για πέστε μας λοιπόν, ο ΕΟΠΗ, δίνει αυτή τη στιγμή παρέχει ένα μέρος για ακουστικό βαρικοείας και το δίνει σύντομα. Δηλαδή δεν είναι όπως παλιότερα. Είναι ένα θέμα το οποίο. Δηλαδή, αφού γίνει η διάγνωση, θέλετε να πείτε, αφού γίνει η διάγνωση κατευθείαν. Αφού γίνει η διάγνωση και η αγορά του ακουστικού, ναι. Καταθέτει τα χαρτιά ο ασθενής και. Παίρνει κατευθείαν και τα χρήματα. Παίρνει κατευθείαν το ποσό. Είναι αρκετά καλό ποσό. Καλό ποσό. Δυστυχώς δίνει για ένα ακουστικό όμως, αυτό είναι το αρνητικό. Τώρα θα ήταν για δύο, αλλά δυστυχώς δεν δίνει. Και κάθε πόσο χρονικό διάστημα. Κάθε 4 χρόνια είναι. Είναι κάθε 4 χρόνια. Μπορεί να αντέξει ένας με ένα ακουστικό 4 χρόνια, 4 ολόκληρα χρόνια. Αντέχουν. Τα ακουστικά. Αρκεί να το έχει κάπου να μην το χάσει. Ακριβώς αυτό. Τα ακουστικά, αν τα προσέχεις και δεν τα σπάσει, δεν τα βρέξεις, κρατάνε. Έχω ασθενείς που έχουν ακουστικά 10 χρόνια, 12 χρόνια. Πολύ ωραία. Είναι αυτό που σας είπα πριν για να γυρίσω λίγο και λίγο στο προηγούμενο θέμα, ότι όταν πάρεις ένα ακουστικό το οποίο έχει και εγγύηση, έχει και τον οικοπροθεστή που μπορεί να συντηρήσει το ακουστικό.
αντέχει το ακουστικό. Και είναι το κατάλληλο για αυτόν. Και για να γυρίσω στο θέμα μας πριν πάλι, που μου λέτε εφαρμογή χωρίς ασθενή. Δεν γίνεται τώρα πια ένα καινούριο ακουστικό ψηφιακό να εφαρμοστεί χωρίς τον ασθενή. Δεν γίνεται. Ή να πάει ο κομπιουτερής στον ασθενή ή ο ασθενής σε εμάς. Είναι όλα ψηφιακά, γίνονται μέσω προγραμμάτων, κομπιούτερ. Mm-hmm. Έτσι γίνεται η ρύθμιση, έτσι, η σωστή ρύθμιση του ακουστικού. Η σωστή ρύθμιση. Να ακούς σωστά. Υπάρχουν περιστατικά. Mm-hmm. Εμένα στο κέντρο μου έχουν έρθει, ας πούμε, φίλοι γνωστοί που θέλουν να πάρουν σε ένα συγγενή τους που ζει μακριά. Mm-hmm. Όσο και να σας φάνει παράξενο, την αποτρέπω την αγορά από μένα. Γιατί το ακουστικό θέλει να το παρακολουθούμε. Αυτό που σας είπα, ότι εγώ ένα ασθενή θέλω να το βλέπω 3 φορές, 4 φορές το χρόνο, να το έχω το ακουστικό πάντα ρυθμισμένο σωστά. Ναι, όταν είναι ρυθμισμένο. Και είναι, υπάρχει και ένα άλλο θέμα εκτός από τη ρύθμιση, όπως λέτε πολύ σωστά, και την εφαρμογή. Γιατί και ο ασθενής ο ίδιος πρέπει να προστρέχει σε εσάς όταν έχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι δεν είναι, ακριβώς, κυρία Μάνη? Έτσι είναι. Είναι αυτό που λέμε, ότι ένα ακουστικό πρέπει να. Πώς να σου πω, να έχει το μηχανικό του. Έτσι. Δηλαδή, οπωσδήποτε έτσι. Πώς πηγαίνεις να μιλήσω με απλούς όρους ένα αυτοκίνητο για σέρβις, έτσι πρέπει να πας και το ακουστικό σου. Μηχάνημα το ακουστικό. Είναι μηχάνημα. Και εσύ πρέπει να το συντηρείς όμως. Και οι ίδιοι αυτοί οι χρήστες των ακουστικών και πρέπει να συντηρούν τα ακουστικά τους. Ακριβώς. Όσο πιο καλή συντήρηση το κάνει ο χρήστης το ακουστικό, τόσο το ακουστικό θα κρατήσει. Mm-hmm. Αν το προσέχεις το ακουστικό σου. Σας είπα, πάει χρόνια. Ή θα το χάσει. Υπάρχουν. Όχι, εννοώ για τη συντήρηση. Το να χάσει ένα ακουστικό είναι άλλο πράγμα. Το είναι ό,τι χειρότερο για μένα, βασικά, να χάσει ένα ακουστικό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, ένα ακουστικό, αν πάθει, έστω και να πέσει, να σπάσει, έχουν τη δυνατότητα να επισκευαστεί. Να επισκευαστεί, ναι. Mm-hmm. Αν χαθεί, όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι σημαντικό η συντήρηση από τους χρήστες. Εμείς δίνουμε πάντα κάποιες οδηγίες στους χρήστες. Αν την ακολουθήσουν, σας λέω κάτι, τα ακουστικά κρατάνε. Mm-hmm. Δεν έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό που είπατε, αν μπορεί και 10 χρόνια να κρατήσει ένα ακουστικό, αυτό είναι υπάρχουν, πάρα πολύ σημαντικό. Σας λέω κάτι, συνήθως όμως, mm-hmm. ένα ακουστικό σαν τεχνολογία μπορεί να κρατήσει. Όμως οι χρήστες τα αλλάζουν πιο γρήγορα, θέλουν κάτι καινούριο. Εντάξει, και λογικό είναι, αφού αποτελεί και μέρος της ζωής τους. Έτσι, η συνεχόμενη χρήση, κάποια στιγμή ένας, θέλουν και να το ανανεώσουν. Υπάρχουν τώρα πια αρκετά. Πώς να σας πω. Αναλώσιμα συντήρηση, δηλαδή μπορεί να πάρει, ας πούμε, μηχανισμό αφύγρανσης κάποιο σπίτι, να κάνει αφύγρανση στο ακουστικό του μόνο του. Υπάρχουν ταμπλέτες για να μένει καθαρό το ακουστικό. Υπάρχουν διάφορα πράγματα. Αναλώσιμα που δηλαδή. Πρέπει τα και οποία... να μένει και καθαρό το ακουστικό. Ακριβώς, έτσι, ακριβώς, οπωσδήποτε. Ναι. Για να ακούει και καλά και να είναι και καλά ρυθμισμένο. Μπράβο. Γιατί αλλιώς νομίζω πως χάνεται ή απορριθμίζεται ίσως με την. Όχι, δεν απορριθμίζεται. Όταν δεν είναι καθαρό το ακουστικό, υπάρχει περίπτωση να μην ακούει. Πρέπει να είναι καθαρό το ακουστικό, να μην βουλώνει βασικά. Mm-hmm. Αυτό που παθαίνουν τα περισσότερα ακουστικά. Mm-hmm. Υπάρχουν φίλτρα, υπάρχουν σωληνάκια, υπάρχουν διάφορα. Τα οποία τα δίνουμε πάντα στο χρήστη. Αν ακολουθήσει τις οδηγίες, το ακουστικό πάει καλά. Έτσι, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν είπατε για το νέο, οποίο επανέρχομαι λίγο στα ταμεία, ότι βασικά δίνει κάποια χρήματα για ένα ακουστικό και αυτό μπορεί κάθε 4 χρόνια να το αλλάξει αυτός ο οποίος πάσχει από βαρικοία. Θέλω να μας πείτε τώρα για τα παιδιά. Γιατί πολλοί γονείς ίσως να έχουν εντοπίσει το πρόβλημα και λόγω της οικονομικής κρίσης να σκέφτονται να εφαρμόσουν ένα ακουστικό στο παιδί τους, γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ υψηλά τα ποσά. Γιατί σαφώς είναι και πιο ευαίσθητα τα παιδικά ακουστικά. Έτσι, έτσι. Και να έχουν άλλες ιδιαιτερότητες. Το ευτύχημα είναι ότι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η δευτεροβάθμια μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας των παιδιών παρέχουν ένα μεγάλο ποσοστό για την αγορά 2 ακουστικών. Α, πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή το νούμερο είναι αξιόλογο, δεν μπορώ να το πω κιόλας. Γιατί είναι γύρω στις 3.000 ευρώ. 3.000 ευρώ παίρνει ένας ακουστικά. Ένα ζευγάρι και καλά, πολύ καλά, πολύ καλά ακουστικά. Παιδικά ακουστικά. Πάρα πολύ καλά. Αλλά ακουστικά, μιλάμε για χρήματα τα οποία δίνονται τα οποία από τον ΕΟΠΗ ακριβώς. Στα παιδιά. Στα όχι στους ενήλικες. Μην μπερδευτούμε τώρα και νομίζουν οι ενήλικες. Μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους παίρνουν αυτά τα χρήματα. Κάθε 4 χρόνια και αυτοί. Ωραία. Τα παίρνω. Είναι σημαντικό. Mm-hmm. Είναι καλή βοήθεια για τα παιδιά. Mm-hmm. Και για να κλείσουμε και αυτό το θέμα, ότι ήταν πολύ καλό τέλος πάντων, είπαμε για τα ταμεία και το ολοκληρώσαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Αλλά απλά να κλείσουμε και το θέμα της εφαρμογής ακουστικών χωρίς τους ασθενείς. Φυσικά και αποτρέπεται αυτούς το να αγοράσουν κάτι τέτοιο, κύριε Μάνη. Είναι ό,τι χειρότερο για μένα. Δηλαδή, κάποιος να πάρει ένα ακουστικό, ακόμη να σας πω. Γιατί κάτι. Είναι πολύ σημαντικό έτσι να ενημερώσουμε τον κόσμο. Εγώ δηλαδή προτρέπω κάποιον που θέλει να πάρει να μην το φορέσει καθόλου. Καλύτερα δηλαδή, αν του είναι. Μην είναι όπως είσαι με τη βαρικοΐα σου, παρά χειροτέρεψε την κατάσταση. Έτσι κατάλαβε όπως είναι. Αυτό εννοείται. Γιατί σε σχέση με τα προηγούμενα. Σας λέω κάτι πια. Κι εγώ ίδιος δεν μπορώ να δώσω ένα ακουστικό πια. Άμα έρθει κάποιος και μου πει δώσουμε ένα ακουστικό, δεν μπορώ να το δώσω έτσι. Δυστυχώς δεν μπορεί να ακούσει με ένα ακουστικό. Σας είπα κάτι, ότι κάθε βαρικοΐα είναι ξεχωριστή.
κάθε βαρικοή. Δηλαδή, πολύ σπάνια ένα ακουστικό που φοράω εγώ, να το δώσω σε εσάς που είστε και εσείς βαρικοί, δεν θα ακούσετε. Είναι εντελώς πια, επειδή είναι ψηφιακά, σε λέω, ρυθμίζονται ακριβώς πάνω στο πρόβλημα του καθενός. Επειδή οι ρυθμίσεις είναι έτσι πολύ λεπτές και έτσι ευαίσθητες, τέλος πάντων, χρειάζεται οπωσδήποτε, όπως είπατε, το μηχανικό του, τον ακοπροθετιστή του. Πέρα από αυτό, κ. Στριάδη, είναι ότι εμείς παίρνουμε καλούπια, κάνουμε ένα ακουστικό ακριβώς στο μέτρο του αυτιού, δηλαδή στον ακουστικό πόρο. Τώρα αγοράζεις ένα ακουστικό από την τηλεόραση. Δεν γίνεται. Έχουν δύο βεντουζάκια τα οποία δεν εφαρμόζουν ποτέ στο αυτί. Δεν εφαρμόζουν ποτέ στο αυτί. Εμείς καθόμαστε, παίρνουμε το καλούπι. Σας το ρωτώ γιατί έχω ακούσει κόσμο, ο οποίος θέλει να αντικαταστήσει ουσιαστικά τα ακουστικά με αυτό και λένε: Α, τώρα βρήκαμε εμείς τη λύση. Τέλος πάντων, θα πάρουμε αυτό από τηλεόραση που το ακούσαμε και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και η οικονομική κρίση είναι μεγάλο θέμα και άρα θα το αντικαταστήσουμε με ένα ακουστικό. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Δυστυχώς, είναι ουσιαστικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να εφαρμόσει ένα ακουστικό. Δεν γίνεται και χειροτερεύει, όπως είπαμε, η ακοή. Αυτό να καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, τώρα, κύριε Μάνη, είπατε για τα αυτόματα προγράμματα κάτι. Θέλω να επανέλθω λίγο σε αυτό και θέλω να αναφερθώ σε νέα άτομα τα οποία παίρνοντας κάποιο ακουστικό θέλουν να παρακολουθήσουν, ας πούμε, θέατρο ή θέλουν να παρακολουθήσουν έτσι κάτι συγκεκριμένο. Πάνε σε μια συναυλία, τη μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, κάτι έτσι πολύ ειδικό. Υπάρχουν τέτοια προγράμματα τα οποία αναφέρονται σε όλα αυτά τα οποία ανέφερα. Αυτό που σας είπα πριν, κάποια στιγμή σας το ανέφερα. Πέρα από τα αυτόματα προγράμματα, από τις αυτόματες κινήσεις που κάνει ένα ακουστικό, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν κάτι πιο ιδιαίτερο. Σε αυτούς τους ανθρώπους πια μπορούμε να προσαρμόσουμε προγράμματα πάνω στο ακουστικό τους για να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις τους. Έχουμε ανθρώπους που είναι μουσικοί. Οι μουσικοί που παίζουν μουσική είναι ιδιαίτερες συνθήκες. Έχουν πολύ θόρυβο, θέλουν να ακούσουν διάφορες νότες, θέλουν να κάνουν. Είναι πολύ διαφορετικό από έναν κοινό άνθρωπο. Αυτούς βάζουμε προγράμματα για αυτούς. Έχουμε ανθρώπους που είναι φανατικοί, ας πούμε, του θεάτρου ή των συναυλιών. Μπορούμε να κάνουμε ειδικά προγράμματα πάνω στο ακουστικό τους για αυτή τη συνθήκη, όταν βρίσκονται σε συγκεκριμένο χώρο. Να ακούνε τέλεια αυτό που θέλουν. Έχουμε ανθρώπους που είναι κυνηγούς, παραδείγματος χάρη. Και αυτό. Κυνηγοί, οι οποίοι θέλουν, ας πούμε, να πάνε στο βουνό, να ακούσουν κάτι συγκεκριμένο. Ακόμη και σε αυτούς μπορούμε να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις συγκεκριμένες. Έχουν τις δυνατότητες πια τα ακουστικά, ό,τι μας ζητήσει ο ασθενής και τις δραστηριότητες που θέλει να τις κάνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θέλω να μιλήσουμε ξανά για τους νέους ανθρώπους και να μας πείτε αν πραγματικά, σε τι δυσκολεύονται στο να αποφασίσουν, κύριε Μάνη, να πάρουν ένα ακουστικό ή να έρθουν τέλος πάντων να κάνουν την πρώτη, ας πούμε, διάγνωση της ακοής τους. Λοιπόν, οι παράγοντες είναι συγκεκριμένοι, δηλαδή. Από την εμπειρία που έχετε, γιατί βλέπετε πολύ κόσμο καθημερινά. Είναι, ας πούμε, το ταμπού καταρχήν. Αυτό που αναφέραμε πριν, ότι θεωρούν ότι είναι στιγματισμένοι αυτοί που φορούν το ακουστικό. Είναι στίγμα, ακόμη είναι στίγμα. Ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι ακόμη στίγμα. Που δεν, αυτό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν υφίσταται. Δηλαδή, σας είχα ξαναπεί ότι στο εξωτερικό δεν έχουν κανένα θέμα. Φοράνε όλοι δύο ακουστικά. Δεν τους ενδιαφέρει. Και εννοείται τώρα, για να πάμε και τώρα που το θίγουμε ένα θέμα, ότι το σωστό είναι δύο ακουστικά. Το μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό καλά κάνετε και το λέτε, γιατί πραγματικά υπάρχει μια διχογνωμία από τον κόσμο σε σχέση με αυτό. Αυτό θα συνδέσω τώρα και το δεύτερο λόγο που δεν παίρνω ακουστικά. Το μεγαλύτερο ποσοστό, να μην πω ένα 95-98%, είναι και από τα δύο αυτιά η βαρικοία. Μάλιστα. Θέλουν δύο ακουστικά. Το σωστό είναι αυτό. Ναι. Είναι δύο ακουστικά. Όμως δυστυχώς στην Ελλάδα, όταν το ταμείο παρέχει ένα ακουστικό. Από εκεί αρχίζει βασικά και ένα μεγάλο πρόβλημα. Και το δεύτερο, λοιπόν, για να συνδέσω με την προηγούμενη ερώτησή σας, είναι το οικονομικό. Αυτό είναι ένα θέμα, ας πούμε, των περισσότερων ανθρώπων. Το οικονομικό. Δεν παρέχουν τα ταμεία αρκετά χρήματα και δεν βάζουν ακουστικό. Αυτό είναι. Ναι, αλλά θα άξιζε τον κόπο έτσι να γίνει ακούμε καλύτερα. Κάτι, γιατί η ακοή σημαίνει Γερμανία, επικοινωνία, σημαίνει η αίσθηση ζωή ουσιαστικά. Ναι. Στη Γερμανία, στην Ελβετία, χορηγούν πάντα δύο ακουστικά. Δηλαδή, μπαίνοντας σε ένα κέντρο ακουστικών, ας πούμε. Δεν νοείται να πάρεις ένα. Δεν νοείται να πάρεις ένα. Είναι, πώς πω, επειδή πάω, ενημερώνουμε στη Γερμανία, πάω συχνά. Μέσα στον χρόνο, ας πούμε, και μου λένε πώς πουλάτε ένα ακουστικό, λέει, στην Ελλάδα. Λέει, αν τους κρατήσεις το ένα πόδι, λέει, δεν πέφτουν, ας πούμε. Και αυτό που το ακουστικό πέσει. Είναι το ένα μάτι, βλέπεις το ίδιο ένα μάτι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα ίσως να το πάρουμε και αυτό το ακουστικό. Εκεί αντιπαρέχουν και λέω ότι δυστυχώς στην Ελλάδα όμως το ταμείο δίνει ένα ακουστικό. Στη Γερμανία πάντα χορηγούν δύο ακουστικά.
Αυτό είναι το θέμα. Όμως αυτό πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, άσχετα, έστω και να είναι ένα το ακουστικό, πρέπει, εγώ πιστεύω σε αυτό, κύριε Μάνη, ότι πρέπει και τα νέα άτομα να κάνουν την πρώτη κίνηση, να κάνουν διάγνωση αν έχουν κάποιο πρόβλημα σε σχέση με την ακοή τους, και οι μεγαλύτεροι σαφώς, αν δεν ακούνε καλά, γιατί και αυτοί θέλουν να επικοινωνούν, και να προχωρήσουν στην εφαρμογή. Σας λέω κάτι. Το μεγαλύτερο ποσοστό, σε μένα τουλάχιστον, παίρνουν ένα ακουστικό, να μην κρυβόμαστε. Η εφαρμογή είναι δύσκολη, κύριε Μάνη. Σας διακόπτω τώρα. Όχι, σας και θέλω έτσι να το τονίσουμε και αυτό λίγο. Γιατί κάποιοι λένε, α, είναι μεγάλη φασαρία να πάω τώρα να καπάρω ακουστικό, να το τοποθετήσω. Όχι, καθόλου. Είναι ειδικά, σας λέω κάτι, είναι στην αρχή 2-3 φορές. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Μετά δηλαδή και ακούει. Αλλάζει ο τρόπος της ζωής τους. Αλλάζει, ναι, η ποιότητα ζωής βασικά. Άρα η εφαρμογή δεν είναι κάτι δύσκολο, αρκεί κάποιος να πάρει απόφαση και να βασικά να αποφασίσει ότι πρέπει να φορέσει το ακουστικό. Πάντως εγώ θα έλεγα από την καθημερινότητα πως πραγματικά υπάρχουν και νέοι άνθρωποι σε επαγγελματικούς χώρους διάφορους, οι οποίοι έχουν ακουστικό, φορούν ακουστικό και δεν έχουν και κανένα πρόβλημα σε σχέση με αυτό. Σας λέω κάτι, ότι ευτυχώς αλλάζει η νοοτροπία αυτό σιγά σιγά και βλέπω τους νέους ανθρώπους ότι τους ενδιαφέρει πια να ακούσουν, δηλαδή να είναι λειτουργικοί, να μην χάνουν τίποτα, να συμμετέχουν σε όλα. Αυτό είναι σημαντικό για μένα και βλέπω ότι αλλάζει σιγά σιγά. Γιατί το ακουστικό είναι η επικοινωνία και ακριβώς για τους μεγαλύτερους ανθρώπους, ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, όπως είπαμε και στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν πρέπει να οδηγούνται στην κατάθλιψη ουσιαστικά και στην απομόνωση γιατί δεν ακούνε, αλλά πρέπει και το περιβάλλον να τους ενισχύει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ότι πρέπει να πάνε στο γιατρό. Βλέπω πάντως τους ίδιους ασθενείς όταν έρχονται, ας πούμε, να δοκιμάζουν, γιατί σας είπα ότι μου τους φαίνει ο περίγυρος. Όταν έρχεται κάποιος ασθενής και δοκιμάζει. Ναι. Είναι η ικανοποίηση σε εμάς είναι το πόσο ευχαριστημένος φεύγει και πόσο αλλάζει η ζωή του. Βλέπεις ότι και οι ίδιοι έχουν πάρα πολλά περιστατικά που ήταν αρνητικοί στο να έρθουν, στο να δοκιμάσουν. Μόλις το έβαλαν στο αυτί τους, τους το ρύθμισε σωστά, το πήραν στο σπίτι τους, άκουσαν. Έρχονται, ευεξία. Έρχονται και μου λένε ότι γιατί τόσα χρόνια δεν το έβαζαν. Αυτό. Είναι συγκινητικό αυτό. Είναι πραγματικά είναι συγκινητικό. Γιατί σας λέω κάτι, ότι έρχονται, σας είπα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό παίρνει ένα, αλλά και το ένα κάνει τόσο πολύ δουλειά, που σας λέω κάτι, έρχονται, το βάζουν και όταν ξανάρχονται μου λένε γιατί δεν το έβαζα τόσα χρόνια. Μάλιστα. Αυτό. Ωραία. Κλείνοντας σιγά σιγά και ολοκληρώνοντας, κύριε Μάνη, το θέμα αυτό που είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον σήμερα, θέλω να μας πείτε τι άλλες ερωτήσεις, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που σας κάνουν συχνά και πρέπει να τις απαντήσουμε, και τι συμβουλές θα δίνετε σε κάποιους οι οποίοι εφαρμόζουν το ακουστικό. Οι ερωτήσεις πάνω κάτω είναι αυτές που οι πιο συχνές. Για τις εμβοές ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε, ότι και αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν εμβοές. Οι εμβοές είναι πάρα πολύ, σημαντικό και δυστυχώς είναι και μεγάλο ποσοστό πια. Έρχονται πάρα πολλοί κόσμοι για τις εμβοές. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Ευτυχώς μας λέω κάτι ότι εξελίσσονται και προσπαθούν να το λύσουν για αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι καθώς προχωράει ο καιρός, θα βρούμε όλο και κάτι θα βρούμε στα ακουστικά και θα εξαλείψουν και αυτό το πρόβλημα. Η συμβουλή μου εμένα θα είναι ότι αν κάποιος αντιληφθεί ότι έχει ένα θέμα, δεν έχει χάσει τίποτα πολύ, θα προσπαθεί να μετρηθεί και να δοκιμάσει, να δει τι γίνεται. Γιατί αυτό, είπαμε θα τους πολλά πράγματα. Δύο πράγματα πρέπει να τονίσουμε. Ότι είναι δωρεάν η επίσκεψη. Ακριβώς, για την εφαρμογή σε εσάς, στο κέντρο βαρικοείας το δικό σας, για την εφαρμογή του ακουστικού. Τη δοκιμή του τέλος πάντων, την εφαρμογή. Είναι σημαντικό η μέτρηση. Γιατί σας λέω κάτι, κάποιοι μπορεί να έχει απλά μια απορία, δηλαδή αν ακούει καλά. Είναι δωρεάν η μέτρηση. Είναι δωρεάν η μέτρηση και εγώ σας είπα κάτι, ότι κρατάω αρχείο σε πολύ κόσμο που έρχεται κάθε 6 μήνες, ένα χρόνο, μετριέται έτσι να δει πώς πάει η ακοή του. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Και το άλλο, ότι αν υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα πραγματικά να μετακινηθούν, μπορείτε κι εσείς κατοίκον να μετακινηθείτε και να τους προσφέρετε τη βοήθειά σας. Ό,τι υπηρεσία κάνουμε στον χώρο, την κάνουμε και και κατοίκον. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μάνη, για τις συμβουλές που μας δώσετε και για την ενημέρωση σε σχέση με τα νέα δεδομένα και με τα παλιά και τα νέα δεδομένα σε σχέση με τη χρήση των ακουστικών. Εμείς είμαστε μαζί κάθε Κυριακή στις 6, σε επανάληψη την Τετάρτη και Σάββατο στις 4. Μέχρι τότε να είστε καλά. Πάνω απ' όλα η υγεία μας. Γεια σας. We'll be right back.